ανακοινώθηκε σήμερα από την Στατιστική Υπηρεσία ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας για το τρίτο τρίμηνο του 2017 ανέρχεται στο 3,9%. Σε δηλώσεις του πριν από λίγο στην Βουλή, ο Υπουργός Οικονομικών ο Χάρης Γεωργιάδης είπε ότι την ίδια ώρα είχε αναθεωρηθεί εκτίμηση ρυθμού ανάπτυξης και για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, επίσης στο 3,9% του ΑΕΠ. Με λίγα λόγια, πρόσθεση έχουμε ρυθμό ανάπτυξης όπου αγγίζει το 4%. Να πούμε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2015 ήταν 2% και 3% για το 2016. Πρόκειται, επισήμανε, για μια εξαιρετική αισιόδοξη είδηση που επιβεβαιώνει την ισχυρή ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας και το γεγονός ότι πλέον καλύπτεται το χαμένο έδαφος με γοργούς ρυθμούς. Πρόκειται, Κατερίνα, για τον δεύτερο πιο ψηλό ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη. Τόνισε ότι αυτή η θετική αναπτυξιακή προοπτική προέρχεται από όλους τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, επαναλαμβάνοντας το γεγονός ότι αυτός ο ισχυρός ρυθμός ανάπτυξης δεν υποστηρίζεται επίπλαστα πλασματικά από αλόγιστες δημόσιες δαπάνες. Αντιθέτως, είπε, έχουμε ένα ισοσκελισμένο πλεονασματικό προϋπολογισμό και ούτε έγινε με αποτέλεσμα λόγησης πιστωτικής επέκτασης, δηλαδή τραπεζικού δανεισμού όπως στο παρελθόν, αλλά αποτέλεσμα των καλών επιδόσεων των παραγωγικών μας τομέων. Πούμε ότι ο Υπουργός Οικονομικών Προέβησης και πάνω δηλώσεις μετά το πέρας της συνεδρίας της Επιτροπής Εργασίας, όπου συζητήθηκε η επιδότηση της απασχόλησης των εποχιακών ορομίσθιων εργατών αντί της απόλυσης. Υπάρχουν, είπε ο Υπουργός, αυξημένες ανάγκες που σχετίζονται με την υλοποίηση του διευρυμένου αναπτυξιακού προγράμματος της κυβέρνησης. Υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες που επιτρέπουν την επέκταση της περίοδου απασχόλησης του εποχιακού προσωπικού. Αποφασίστηκε η επέκταση της περίοδου από τους 8 στους 11 μήνες, διευκρινίζοντας ότι υπάρχουν πλέον ανάγκες που θα επιτρέψουν την αξιοποίηση αυτού του προσωπικού για καλό σκοπό. Nice. Πρόκειται, Κατερίνα, για 1.665 εποχιακούς εργαζομένους, οι οποίοι θα αυξηθούν κατά 15 περίπου για πρόσθετες ανάγκες στην κατηγορία των ναυαγοσωστών, με τη συνολική επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση να έρχεται στα 7 εκατομμύρια το χρόνο, η οποία, όπως είπε ο Υπουργός, θα καλυφθεί χωρίς κανένα πρόβλημα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κατερίνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λεόντια, για την ενημέρωση. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, και μετά το δεύτερο ειδήσεων θα συνδεθούμε και με το Sigma Live, καθώς υπήρξε κοινή συνέντευξη.